του Παναθηναϊκού που λογικά και επόμενα έχει τη μεγάλη συζήτηση, γιατί στην πρώτη αγωνιστική η γκέλα έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Γκέλα ως προς το όνομα του αντιπάλου, όχι όμως ως προς την εικόνα που είχε το παιχνίδι. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Θα σε ξεκινήσω καλημέρα. Όμως διαφορετικά, γιατί ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο επιμένει και λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κλείσει τον deal για Πελίστρη. Σε άκουσα χθες και στην Αθλητική Κυριακή που είπες ότι ο Παναθηναϊκός δεν κινείται για το Πελίστρη. Περίεργη υπόθεση τώρα όλη αυτή. Κοίταξε. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα πούμε και για Πελίστρη, θα πούμε και για διαιτητικά, γιατί έχουμε θέμα και διαιτητικά. Βέβαια. Υπήρξε μια αντίδραση χθες το βράδυ από τον Παναθηναϊκό. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Και θα πούμε βεβαίως και για τα αγωνιστικά, να αρχίσουμε από το τελευταίο. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός σε κάθε τόνο τονίζει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Πελίστρη, ούτε για τον Βάργκας. Και έχοντας εικόνα από αυτό το οποίο έχει συμβεί από την αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τους παίχτες που ενδιαφέρεται ή όχι ο Παναθηναϊκός, μέχρι τώρα ήταν συνεπής αυτό το οποίο έχει εκφράσει. Δηλαδή, όσα ονόματα έχουν βγει μέχρι τώρα και έχουν παίξει για τον Παναθηναϊκό και έχουν διαψευστεί, από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχει αποκτηθεί κανένας. Είναι άλλοι δηλαδή οι ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτηθεί και οι οποίοι ποδοσφαιριστές έγιναν όλες, ξέρεις, διαδικασίες της διαπραγμάτευσης με άκρα μυστικότητα. Και ξαφνικά, ας πούμε, κάποια μέρα ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΤΕΤΕ ή με τον ΜΑΞ. Το λέω αυτό γιατί επειδή σε όλη αυτή την ιστορία πάντα παίζει σημαντικό ρόλο η πρόθεση αλλά και η συνέπεια στις προθέσεις που δείχνει η κάθε ομάδα. Μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι αυτό δεν είναι να πεις ότι μπλοφάρει. Ναι, το διαχειρίζεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεις. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν βγάζει προς τα έξω, ας πούμε, για κάποιο λόγο ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον Πελίστρη και την ίδια ώρα μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις με τον Πελίστρη. Ξέχωρα από αυτό, επειδή θέλω να το πάω λίγο παρακάτω στο ρεπορτάζ, μαθαίνω ότι όλο αυτό το κομμάτι είναι μια διαδικασία η οποία, εκτός ότι δεν είναι εύκολη για τον Παναθηναϊκό, έχει απορριφθεί εδώ και αρκετό καιρό. Και έχει απορριφθεί εδώ και αρκετό καιρό γιατί και η τιμή μοιάζει να είναι εξωπραγματική του Πελίστρη, στο τέλος δηλαδή της ημέρας, μια μεταγραφή που μπορεί να φτάσει στα 20 εκατομμύρια. Με τα χρήματα που αξιώνει να πάρει η Manchester United για τον ποδοσφαιριστή. Και είναι και μια περίπτωση η οποία δεν είναι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ, τόσο εφικτή ή τόσο εύκολη να πραγματοποιηθεί σε αυτό το χρονικό σημείο, ας πούμε. Όπως το ίδιο ισχύει για την περίπτωση του Βάργκας. Ναι, ξέρεις, αυτή την κουβέντα τώρα δεν θα την είχαμε κάνει και δεν θα σε είχα ρωτήσει αν δεν αφορούσε το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο που, ναι, που επέμεινε στη χθεσινή αποκλειστικότητα. Ναι. Και ναι, έκανε και σημερινό χτύπημα λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κλείσει τη συμφωνία για να υπογράψει τον Πελίστρη αυτή την εβδομάδα. Μόνιμη, ναι, μεταγραφή, λέει, από τη Manchester United, όπως αποκλειστικά σας αποκαλύψαμε χθες. Άνθρωπος κλειδί είναι ο Πάνο, μάνατζερ του Αλόνσο, που πιέζει, λέει, για να έχει τον Πελίστρη. Και όλη αυτή η κουβέντα γίνεται για το 50% του Πελίστρη με 8 εκατομμύρια ευρώ από τη United. Αυτή, ναι, είναι η πλευρά του Ρωμάνου, ναι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε θέση στο θέμα, θα σου έλεγα ναι. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Όχι, το αναφέρω για τον κόσμο που μας ακούει. Όχι, το ανέφερα για τον κόσμο που μας ακούει ότι μιλάμε για τον Ρωμάνο, να έχει μια εικόνα του τι ακριβώς έγραψε, ναι, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε, εμείς δεν διαψεύδουμε τον Ρωμάνο. Γιατί όχι, το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Ή για τη Manchester United. Δεν διαψεύδουμε τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει μια πληροφορία και στο τέλος της ημέρας αυτή η πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί και αληθής. Αλλά το κομμάτι που αφορά, επειδή στο ρεπορτάζ στην Ελλάδα βγαίνει, ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, ναι, σε κάθε τόνο τονίζει, ναι, ότι δεν ενδιαφέρεται. Που αν ήταν και άρα κοντά Παναθηναϊκός για μια τόσο σημαντική μεταγραφή παίκτη τώρα της Manchester United που έπαιξε ακριβώς και στο Community Shield, θα κέρδιζε και πολλά επικοινωνιακά. Έτσι, άλλος ένας λόγος παραπάνω. Μπράβο. Ναι. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, δεν έχει λόγο ο Παναθηναϊκός να αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Πελίστρη και ξαφνικά την ίδια ώρα, ας πούμε, να κάνει διαπραγματεύσεις και να κλείνει τον Πελίστρη. Ναι. Και αύριο γιατί να το κάνει, γιατί να απαξιώνει ή, ναι, να αποδομεί. Αν θέλεις μια τόσο πολύ μεγάλη μεταγραφή, η οποία ξαφνικά, γιατί να ρίξει τάξη. Που αν θες και επικοινωνιακά, θα τον συνέφερε μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Ξέρεις, να άλλαζε και την ατζέντα της συζήτησης. Ναι. Ακριβώς. Οπότε,
επειδή έχει συνέπεια ο Παναθηναϊκός σε αυτά που αναφέρει στο κομμάτι που έχει να κάνει με το αν ενδιαφέρεται ή όχι, και έχει συνέπεια από την αρχή των μεταγραφών, Γιάννη. Δηλαδή, όσες μεταγραφές από τον Παναθηναϊκό έχουν βγει ότι δεν θα γίνουν ή ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει θέμα, δεν γίνονται. Ναι. Και δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ναι. Έχουν γίνει δηλαδή άλλες κινήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι ανάλογη επιθυμία δεν υπάρχει και για το Βάργας, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε για το Βάργας ο Παναθηναϊκός. Θα είναι άλλος ο ποδοσφαιριστής ή άλλοι ποδοσφαιριστές που θα πάρουν τώρα. Πάντως, εξτρέμ ψάχνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι, ναι, θα κάνει σίγουρα δύο ή τρεις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός τις επόμενες μέρες. Το λέω δύο γιατί αναμένεται να υπάρξει εξέλιξη και με τον Σπόρα. Γιατί ο Σπόρα φαίνεται ότι είναι και ο Βέρμπιτς, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής χτες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι πέρα από το κομμάτι που αφορά τον παίκτη στην αριστερή πλευρά, λογικά θα κινηθεί και στην επιθετική γραμμή. Κοίταξε τώρα, να πάμε στα αγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό ό,τι έγινε μεσοβδόμαδα στο Άμστερνταμ. Και το πληρώνει γιατί αυτό το άδειασμα της ομάδας γενικότερα, δεν θα έλεγα των παιχτών μόνο που έπαιξαν, αλλά της ομάδας γενικότερα, φάνηκε ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στο χθεσινό παιχνίδι, παράλληλα με τις επιλογές του Αλόνσο. Έτσι. Δηλαδή αυτό το εκτεταμένο rotation το οποίο κάνει ο Αλόνσο στον αγώνα με τον Αστέρα ήταν η αιτία για την οποία ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως να σταθεί αντάξιος των περιστάσεων μιας αναμέτρησης που καθόλου εύκολη δεν είναι πάντα με τον Αστέρα Τρίπολης. Και το λέω αυτό γιατί έπαιξε Γιάννη με μια ενδεκάδα την οποία δεν την είχαμε δει να παίζει ούτε σε φιλικό μάτς. Ναι. Και έλεγα και νωρίτερα και με μια μεσαία γραμμή που δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα την ξαναδούμε μαζί. Δηλαδή με Ζέκα, ακριβώς. Βιλένα και Μαξίμοβιτς. Και Μαξίμοβιτς, ακριβώς. Κοίταξε τώρα, είναι μια επιλογή. Εντάξει, οι προπονητές πάντα κάνουν τις επιλογές τους. Από εκεί και πέρα τους βγαίνει, τους βγαίνει. Είναι και οι προπονητές, οι Λάτιν, το κάνουν το rotation. Δηλαδή και ο Ντιέγκο Αλόνσο μου δείχνει ότι έχει και αυτός έτσι ανάλογες σκέψεις με αυτά που βλέπαμε με τον Αλμέιδα. Δηλαδή το κάνουν το rotation. Δεν ναι, δηλαδή εξετάζουν πήρε την απόφαση, τα παιχνίδια. Ναι. Δεν φοβήθηκε δηλαδή να αλλάξει, να ανακατέψει την τράπουλα, αλλά αυτό στοιχίζει τον Παναθηναϊκό στο βράδυ. Ναι, δεν του βγήκε. Και πέρα, είναι η αρχή της χρονιάς. Δεν μπορείς ούτε με το μαχαίρι στο λαιμό να πεις ότι του το βάζεις τώρα γιατί έγινε αυτό και τύχηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Είναι μια δυστοκία για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξεκινά καλά τη χρονιά. Δεν περίμενε να ξεκινήσει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι Γιάννη το μεγάλο πλέον project θα το χαρακτήριζε του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι τα παιχνίδια με τη Λανς. Και είναι τα παιχνίδια με τη Λανς γιατί οι επενδύσεις έχουν γίνει και για την ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι δύο μάτς τα οποία έρχονται πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και γιατί ο Παναθηναϊκός διακυβεύει την επιβίωσή του την ευρωπαϊκή μέσα από αυτά τα δύο μάτς. Την Πέμπτη στη Γαλλία και την επόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για τον Σιδηρόπουλο, συγγνώμη. Για πες, ναι. Υπάρχει μια φάση στην οποία έχει γίνει λάθος εφαρμογή του κανονισμού και θα έπρεπε, όπως βγήκε από τον Παναθηναϊκό αργά το βράδυ με κάποια διαρροή, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κομμάτι που αφορά στην απάντηση του Σιδηρόπουλου όταν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν διότι. Στον γκολ που πετυχαίνει ο Αστέρας Τρίπολης ο κανονισμός είναι σαφής. Όταν είναι πάνω από τρεις παίκτες στο τείχος, παίκτης της αντίπαλης ομάδας θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από το τείχος. Ο Άνταμ, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα, είναι πάνω στο τείχος κολλημένος και θα έπρεπε με βάση τον κανονισμό να δώσει έμεσο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού και να ακυρώσει τον γκολ ο Σιδηρόπουλος. Όταν λοιπόν ζητήθηκε ή ρωτήθηκε γιατί δεν το είδε το VAR, ο Σιδηρόπουλος απάντησε σύμφωνα με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο το VAR δεν λειτουργούσε για δύο λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξεκινάει με τις καλύτερες συνθήκες η χρονιά στο κομμάτι που αφορά τις διαιτητικές ιστορίες για τον Παναθηναϊκό με ένα διαιτητή που... Γενικά η πρώτη αγωνιστική δεν είχε καλά σφυρίγματα, έχει δουλειά ο Λανουά. Ακριβώς. Σε ένα πλαίσιο το οποίο ο Παναθηναϊκός γενικότερα θεωρεί ότι έχει αδικηθεί στο παρελθόν από τον Σιδηρόπουλο. Σε μια κουβέντα που είχε γίνει όλη την εβδομάδα για το αν θα κατέβει όχι ο Αστέρας Τρίπολης να παίξει το παιχνίδι όταν έμαθε τον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή. Ένας διαιτητής που τα τελευταία 7 χρόνια, τα 5 από αυτά παίζει πρεμιέρες στον Παναθηναϊκό. Χωρίς τα αποτελέσματα αυτό είναι εντάξει, στατιστικό στοιχείο, να είναι υπέρ του Παναθηναϊκού θετικά πάντα. Και με παράπονα από τα περισσότερα παιχνίδια στον Παναθηναϊκό κάθε χρονιά. Ήταν μια φάση η οποία πάντα παίζει το ρόλο της.
ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, δεν είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός. Και θα πρέπει να εφαρμόζεται στο κομμάτι που αφορά όλη την διεξαγωγή του δρόμενου, του παιχνιδιού, γιατί θυμάσαι πάρα πολύ καλά πόσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί πολλά χρόνια τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα από λάθος σφυρίγματα ή από λάθος αποφάσεις, έτσι. Στο λέω γιατί υπήρξε αντίδραση από τον Παναθηναϊκό μετά το τέλος του αγώνα. Ναι, δικαιολογημένα. Και ήταν πάρα πολύ εξοργισμένοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από τη γενικότερη εικόνα, ας πούμε, που στο παιχνίδι και σε αυτό το παιχνίδι είχε ο Σιδηρόπουλος. Και έκανα λόγια για το κομμάτι που αφορά τους περίεργους ορισμούς. Δηλαδή, ορίστηκε ένας διαιτητής, ο οποίος, όπως σου είπα και πριν, εδώ είναι το οξύμορο της ιστορίας, ήταν ανεπιθύμητος και από τον Αστέρα και από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το σχολίασαν στον Παναθηναϊκό ως αλλίωση του πρωταθλήματος στην αρχή, την πρώτη αγωνιστική. Δίνοντας λόγο ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη της ΕΠΟ σε αυτό, χαρακτηρίζοντας τους ορισμούς περίεργους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό το οποίο έκανε η ΕΠΟ στο ξεκίνημα της χρονιάς, με αυτόν τον ορισμό του Σιδηρόπουλου, δείχνει ξεκάθαρα τι θα επακολουθήσει από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Ναι, γενικά είδαμε προβληματικές διαιτησίες και για τον Σιδηρόπουλο και για τον Φωτιά στην Τούμπα με τον Ευαγγέλου και για τον Ζαμπαλά στην Νέα Φιλαδέλφια με τον Κουμπαράκη στο ΒΑΡ. Είδαμε προβλήματα. Δεν ξεκινάει καλά η ιστορία. Υπάρχει στον Παναθηναϊκό, υπάρχει έντονος προβληματισμός και για τον γκολ του Τετέ, έτσι. Εκεί φάνηκε ότι είναι offside, τώρα τι να σου πω. Ναι. Για το πώς μπήκαν οι γραμμές, αν ήταν στην ευθεία και γενικότερα. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για τον Τζακαράκη που ήταν στο παιχνίδι αυτό. Τώρα, επειδή πες για Τετέ, αρχίζει ο Τετέ και βρίσκει ρυθμό και βγάζει την ποιότητά του. Δηλαδή, δεν απέχει και το ποδόσφαιρο από αυτό που λέμε ότι πληρώσεις παίρνεις. Είχε ακριβώς πολύ θετική παρουσία. Δηλαδή, αν έπρεπε να βρούμε κάποιον που πραγματικά ξεχώρισε και πήγε να κάνει τη διαφορά χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν ο Τετέ. Ναι, ήταν αρκετά καλός ο Τετέ. Αλλά μέσα στη συνολικότερη εικόνα, Γιάννη, που είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν μπορείς τώρα να ξεχωρίσεις το κομμάτι που αφορά την όποια, ας πούμε, αν θέλεις επιδραστικότητα που μπορείς να έχεις στο παιχνίδι. Έχεις δίκιο ότι έβγαλε έτσι μια ποιότητα. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και ένας παίκτης που έπαιξε και στο Άμστερνταμ, έτσι. Έπαιξε και στο Άμστερνταμ, αλλαγή, έβαλε και τον γκολ. Και από εκεί και πέρα πήγε να γίνει και ο πρωταγωνιστής στο βράδυ. Αλλά ήταν συνολικότερα κακή εικόνα των παιχτών, ναι, εντάξει, του Παναθηναϊκού σε όλο το κομμάτι. Οπότε ξέρεις. Ήταν καλός και ο Αστέρας, δηλαδή βγήκε περισσότερο το παιχνίδι του Αστέρα παρά αυτό του Παναθηναϊκού. Ακριβώς, και ως φιλοσοφία δηλαδή. Τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή. Πλήρωσε το γεγονός ότι ήταν άστοχος, αν και δεν έκανε πολλές ευκαιρίες στο βράδυ. Δηλαδή παιχνίδι τώρα εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό να έχει μόνο δύο τελικές ουσιαστικά για γκολ δεν θυμάμαι ξανά. Χάνει και την ευκαιρία ο Γερεμέγεφ, πέρσι αυτά τα έβαζε. Ναι, ήταν μια ευκαιρία εκεί, παρεμβάλλει ο Τετέ, του έδωσε την μπάλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν μια άσχημη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, η οποία, παραλαμβάνω, ήρθε σε συνέχεια. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Για μένα ήρθε σε συνέχεια του παιχνιδιού με το άλλο στο Άμστερνταμ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχασε αρκετά πράγματα από αυτόν τον αποκλεισμό, μάλλον. Ναι, από αυτή την. Καλά, άδειασε και από την προσπάθεια, ξέρεις, έκανε μεγάλη προσπάθεια. 120 λεπτά ήταν αυτό. Αρκετά πράγματα και από το τελικό αποτέλεσμα, Γιάννη. Δηλαδή, από την διαδικασία της ευρωπαϊκής του παρουσίας κατευθείαν στα πέναλτι. Είχαν αδειασμένοι οι ποδοσφαιριστές στο τέλος της ημέρας. Έπειτα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ να επιστρέψουν από το Άμστερνταμ. Είχαμε μια τριώρη καθυστέρηση. Α, ναι. Οπότε ξέρεις, όλα συντέλεσαν. Ναι, δηλαδή οι παίκτες, φαντάσου, έγινε λάθος ο προγραμματισμός, γιατί πήγε στράφη, το είπε και ο Αλόνσο χτες το βράδυ. Ο Αλόνσο πήρε όλους τους ποδοσφαιριστές μαζί στην αποστολή για να τους ετοιμάσει για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Είχε λοιπόν προγραμματισμένο στις 8 η ώρα το πρωί μετά τον αγώνα με τον Αγιάξ για να κάνει μια προπόνηση ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία και από εκεί και πέρα να μπουν στο αεροπλάνο οι παίκτες και να γυρίσουν στην Ελλάδα. Το παιχνίδι κράτησε μέχρι. Παίξαν 120 λεπτά και παίζανε μισή ώρα πέναλτι. Δηλαδή χτυπήθηκαν 32 πέναλτι. Ας πούμε η αδρεναλίνη έφτασε στα ύψη κάποια στιγμή και κουράστηκαν και σωματικά και πνευματικά πάντες. Εκεί λοιπόν οι ποδοσφαιριστές επιστρέφοντας, μετά ξέρεις από την υπερένταση, έπρεπε το πρωί να προπονηθούν και μετά, όταν ήταν να επιστρέψουν, έγινε ένα περιστατικό το οποίο έγινε γνωστό. Ένα λάθος που μπήκε ένας επιβάτης μέσα στο αεροπλάνο από αστοχία των Ολλανδικών αρχών.
Και αυτός έχει ως συνέπεια να έχει 3 ώρες καθυστέρηση η επιστροφή της αποστολής του Παναθηναϊκού. Έφτασε 7.30 ώρα το βράδυ στην Αθήνα, 8. Ναι. Τώρα... Οπότε καταλαβαίνεις, πήρε μια πίεση, κόπωση μια πίεση τεράστια και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, είχε ως αποτέλεσμα ο Αλόνσο να κάνει όλες αυτές τις αλλαγές. Όλο αυτό δηλαδή, το ρωτάζει. Ναι, ναι, ο Αλόνσο άλλαξε 9 ποδοσφαιριστές, γιατί υπήρχε μεγάλη επιβάρυνση σε αρκετούς από τους παίκτες που έπαιξαν πάρα πολύ ώρα στο Άμστερνταμ. Εγώ τώρα θέλω να σε πάω σε άλλη κουβέντα, γιατί υπάρχει θέμα Ιωαννίδη. Δηλαδή, ο Φαμπρίτσο Ρωμάνο το συνδέει ότι η Sporting πάει να κινηθεί για τον Βίτορ Ρόκε της Μπαρτσελόνα. Μιλάμε για μεταγραφή που μπορεί να πάει, όπως γράφει ο Ρωμάνο, 30 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει δημοσίευμα στην Αμπόλα, σύμφωνα με το οποίο, σημερινό δημοσίευμα, ότι ο Ιωαννίδης θα δηλώσει, λέει, πιο έντονα την επιθυμία του να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Είναι ο καλύτερος σύμμαχος των Λιονταριών, πάλι για τη Sporting Λισαβόνας δηλαδή, σε αυτή την επιχείρηση που μπαίνει σε μία εβδομάδα όλα ή τίποτα. Τι λέει το ρεπορτάζ, τι εκτιμάς και εσύ ότι θα γίνει στην περίπτωση του Ιωαννίδη? Θα μείνει τελικά, θα φύγει? Θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις τι παροξυσμός καταρχήν υπάρχει στην Πορτογαλία για τον Ιωαννίδη. Ναι. Για να πάρουμε το πράγμα από εκεί και θα καταλήξω μετά σε αυτό το οποίο με ρωτάς και θα σου πω τι θεωρώ και τι πιστεύω πως θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Υπάρχει τρέλα για τον Ιωαννίδη στη Sporting Λισαβόνας. Έχουμε φτάσει στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για να πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει με τον Άγιαξ. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο αεροδρόμιο. Ήταν σχετικά ένας άνθρωπος ο οποίος καθάριζε, ξέρεις. Και όταν είδε τον Ιωαννίδη μπροστά του, στο Σίπχολ, στο Άμστερνταμ, στο αεροδρόμιο, πετάει τη σκούπα και τρέχει. Και μόνο που δεν έπεσε στα πόδια του να τον εκλιπαρεί να πάει στη Sporting. Έλα. Τι ήταν, Πορτογάλος? Πορτογάλος. Πορτογάλος. Ήταν λίγο μελαμψός. Πρέπει να ήταν Πορτογάλος. Τον εκλιπαρούσε λέγοντάς του, σε παρακαλώ, του λέγε έλα στη Sporting. Δηλαδή ήταν μια εικόνα την οποία τουλάχιστον τόσα χρόνια δεν έχω δει με ευκολία, ας πούμε, και άλλους παίκτες. Εκεί ήταν, είναι ο παδός της Sporting Λισαβόνας και διαβάζει κάθε μέρα, ναι, πορτογαλικό τύπο και ο Ιωαννίδης, ναι, και ο Ιωαννίδης και ο Ιωαννίδης. Ρε φίλε, ναι, σου λέει, δεν έχω μπει στα social, ξέρω εγώ, μπορεί να το έχει γράψει, έλα. Όταν επιστρέφαμε έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα με άλλους δύο. Δηλαδή υπάρχει παροξυσμός στην Πορτογαλία για τον Ιωαννίδη, ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει ανέβει, ας πούμε, η φήμη του στα ύψη και οι Πορτογάλοι δίνουν γη και είδωρ συγκριτικά για να τον πείσουν, ας πούμε, να πάει εκεί. Το ένα και και του λείπει και του Παναθηναϊκού ο βασικός Ιωαννίδης, έτσι. Σωστά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, Γιάννη, έχει να κάνει με το εξής. Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν θέλει να πουλήσει τον Ιωαννίδη. Δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Θέλει να χτίσει και να στηρίξει την ομάδα του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά πάνω στο φώτι τον Ιωαννίδη. Το θέμα όμως εδώ είναι το εξής. Ο Ιωαννίδης μέχρι τώρα δημόσια δεν έχει εκφραστεί ανοιχτά τι θέλει να κάνει, τι επιθυμεί δηλαδή. Κρατάει μια στάση αναμονής και αξιοπρέπειας, θα έλεγα, επαγγελματικής, την οποία ο Ιωαννίδης λέει ότι είμαι εργαζόμενος της ομάδας, έχω συμβόλαιο και η ομάδα είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει τι θα κάνω στο τέλος της ημέρας. Αυτά ανοιχτά. Αυτό όμως το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιληφθούν στον Παναθηναϊκό είναι ότι αν πνευματικά ο Ιωαννίδης έχει το μυαλό του, όπως είχε την προηγούμενη χρονιά, να προσφέρει στον Παναθηναϊκό ή να κουμπώσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καθαρίσει το μυαλό του από όλη αυτή την ιστορία, η οποία, σου λέω, με τα μάτια μας τη βλέπουμε, διεξάγεται και στην Ευρώπη, και να μπορέσει να μην επηρεαστεί και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά το Παναθηναϊκό την επόμενη χρονιά, όχι στο κομμάτι που αφορά μόνο τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και με τις υποχρεώσεις που θα έχει με την ομάδα. Ναι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός είναι εκτός Ευρώπης την παραπάνω εβδομάδα, θα είναι μια διαφορετική συνθήκη για τον Ιωαννίδη να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα την ίδια ώρα που υπάρχουν οι σιρήνες να παίξει στο Champions League και στη Sporting Λισαβόνας, διεκδικήτρια του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, και με 30 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός και με ένα συμβόλαιο 3 και 4 φορές παραπάνω από ό,τι παίρνει τώρα στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια ιστορία την οποία την εξέτασε και την εξετάζει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Αλαφούζος. Άρα πέρα από τα χρήματα, πέρα από το κομμάτι που αφορά το τι θα προσφέρει στον Ιωαννίδη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ο ποδοσφαιριστής πνευματικά να είναι εδώ, δηλαδή να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, αν παραμείνει στο τέλος, όπως ήταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για μένα αυτό είναι το πιο κομβικό από όλα. Γιατί δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό το κομμάτι. Σωστό είναι. Πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Και ο Ιωαννίδης και η ίδια η ομάδα.
Από εκεί και πέρα όμως. Ωραία, για να βάλουμε μια τελειάρη. Να τελειώσω. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε κάθε τόνο λέει ότι δεν πωλεί του Ιωαννίδης, εκτός κι αν από ό,τι τουλάχιστον γίνονται τα πράγματα, η προσφορά φτάσει σε επίπεδα απίστευτα πλέον. Ναι. Δηλαδή, αν δούμε μια προσφορά 35 εκατομμύρια ευρώ ή και 40 εκατομμύρια ευρώ, εγώ δίνω πολλές πιθανότητες να τελειώσει αυτή η ιστορία. Μπορεί να πάει και σε τέτοια επίπεδα, λες. Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ας σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα. Ερασπορ 101,8.